Αυτή την αφίσα απουσιάζει η πολιτική ηθική. Δηλαδή ξαφνικά θύτες και θύματα γίνονται το ίδιο στο όνομα μιας αποκοτιάς, λεβεντιάς, πώς να την πούμε. Και ξεχνάμε ότι άλλοι εισβάλλουν και άλλοι υπερασπίζονται τη χώρα τους, την πατρίδα τους. Ότι άλλοι σκοτώνουν κόσμο, έτσι, επειδή αντιστέκεται, και άλλοι παλεύουν για τη λευτεριά τους. Είναι μια εισβολή ομή. Στον απόϊχο της ακύρωσης της προκλητικής εκδήλωσης που σχεδίαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιπτωτιστών για να τιμήσει τους Ναζί Αλεξιπτωτιστές που επιτέθηκαν στην Κρήτη το 1941 με την ονομασία Επιχείρηση Ερμής, η εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη ξετύλιξε το κουβάρι της ναζιστικής αυτής φιέστας, η οποία προκάλεσε την οργή των κριτικών. Δεν υπάρχει διακύβευμα. Πατριωτισμός και ιμπεριαλισμός, κατάκτηση και προάσπιση της ελευθερίας γίνονται το ίδιο και το αυτό πράγμα σε ένα γενικό αχταρμά στο όνομα μιας αξίας, παγανιστικής θα έλεγα. Λατρεύεται εδώ η θεά τόλμη και η θεά βία. Φιγουράρει ότι έχει σχέσεις με τον ΝΑΤΟ. Ας δούμε μία από τις αφίσες, δικές της αφίσες είναι. Βλέπουμε και φιγουράρει επίσης ότι το τελευταίο διάστημα, και είναι γεγονός, έχει μεταφέρει το σχολείο της στην Ουκρανία. Απάντηση είτε τηλεφωνική είτε έγραφη, και μετά την παρέα μας που έκανα, δεν πήρα. Δεν ξέρω αν υπήρχε όντως έτοιμα ή δεν υπήρχε, ή αν υπήρχε, καλό να διερευνήσουν ποιος είχε κάνει έστω και προφορική ίσως προέγκριση. Είναι κατάπτυστο αυτό. Δεν είναι απλά ότι είναι ανιστόρητο. Δεν είναι απλά ότι είναι παραχάραξη της ιστορίας όταν λες ότι αυτός ο οποίος ήθελε να καταλάβει το νησί σου, στη συνέχεια σκότωσε και 2.000 αμάχους, 2 Ιουνίου, στο Κονταμαρί, λίγες μέρες μετά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που απαρτίζουν, οι Έλληνες, το κομμάτι των Ελλήνων που απαρτίζουν αυτή την, ας πούμε, πανευρωπαϊκή, έτσι, πώς να το πω, σύλλογο ή όπως να το πείτε, δεν υπάρχει λόγο, δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να το πω, να το ονομάσω αυτό το πράγμα, αυτό το μόρφωμα, δεν είναι καθόλου αεραστητές. Η εικόνα που έχω μέχρι και σήμερα ουδέποτε ζητήθηκε προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έστω και με τρίκ ή με πλάγιο τρόπο, τέτοιου είδους άδεια. Εκλεκτοί καλεσμένοι εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους, καταδικάζοντας προσπάθειες παραχάραξης της ιστορίας 80 χρόνια από την ηρωική αντίσταση του κριτικού λαού στο αεροδρόμιο του Μάλεμε ενάντια στους ναζιστές αλεξιπτωτιστές. Οι ίδιοι, ανακοινώνοντας του πώς λειτουργούν ως ένωση, λένε ότι συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ, με κρατικούς φορείς ανά την Ευρώπη, όπου του ζητηθεί η βοήθεια να συνδράμουν. Αυτό λέγεται παραστρατιωτική οργάνωση. Είναι δηλαδή οργάνωση εκτός των τακτικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία λειτουργεί με στρατιωτικό τρόπο για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Αυτό λέγεται παραστρατιωτική οργάνωση. Όπως αυτή στην Κρήτη που ματαιώθηκε, υπήρχε και μια νεότερη, προθύστερη μάλλον, που πραγματοποιήθηκε στις Θερμοπύλες το Σεπτέμβριο του 2020. Τη βλέπουμε εδώ πέρα για τα 2.500 χρόνια να τιμήσουν, αυτοί αποφάσισαν να τιμήσουν, τον Λεωνίδα και τους 300. Δεν πέσαν με αλεξίπτο ο Λεωνίδας και οι 300. Λοιπόν, και δεν πήρε κανείς χαμπάρι την αστυνομική διάθεση. Τίποτα δηλαδή μπορεί να γίνει έτσι αυτό το πράγμα? Αυτά είναι ανησυχητικά πράγματα. Εάν το κάνει ένας οποιοσδήποτε πολίτης αυτό, φορέσει στολή του ελληνικού στρατού ή της ελληνικής αστυνομίας, παίρνει τα εθνόσημα. Έτσι. Παίρνει τις σημαίες, παίρνει τα λάβαρα και βγει στους δρόμους. Δεν κάνει, τι να πω, αντιποίηση, αρχίσει, κάτι τέτοιο. Είναι μια παγανιστική τελετή. Βράδυ, Στέφανα, με πυρσούς, με μυστηριακό τελετουργικό, το οποίο δεν ξέρω εάν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι σοβαρός, γιατί πηγαίνει να κάνει αυτές τις τελετές βράδυ. Είναι στην ακροδεξιά τέτοιες τελετές, οι οποίες έχουν και λίγο μυστήριο, λίγο μύηση, λίγο μαγεία. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι φρίξαμε.